Της Τομεοικής Οργάνωσης Λέσβου, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που παρευρεθήκατε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που καλέσαμε για το σποτ που ανοίγουμε στην πλατεία Σαπφούς μπροστά στο 30ο αντιπεριληστικό διήμερο που θα γίνει φέτος στο νησί μας. Και πιο συγκεκριμένα, με ενθουσιασμό, ανακοινώνουμε ότι φέτος εδώ στη Λέσβο θα πραγματοποιηθεί στις 9, 8, 9, 10 και 11 Ιούλη στο Άλσο Τσαμάκια το 30ο αντιπεριληστικό διήμερο της ΚΝΕ. 30 χρόνια μετά την ελληνική αλυσίδα ειρήνης που στήθηκε από νέους της χώρας μας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης το 1992 ενάντια στη φωτιά του πολέμου που άναψαν οι υπεριαλιστικές δυνάμεις στα Βαλκάνια. Το Δήμερο της ΚΝΕ παραμένει πιο μεγάλη συνάντηση νέων από όλη την Ελλάδα. Οι μηχανές για την προετοιμασία του Δημέρου της ΚΝΕ δουλεύουν ήδη στο φουλ. Η Τομεοική Οργάνωση Λέσβου της ΚΝΕ δίνει τον καλύτερο εαυτό της ώστε να είναι όλα έτοιμα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες νέους μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, ανέργους που θα επισκεφτούν το νησί μας από κάθε γωνιά της χώρας. Γι' αυτό και επιλέγουμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον όμορφο χώρο συνάντησης των νέων του νησιού μας, εδώ στην πλατεία Σαπφούς, που κάθε νέος και νέα θα μπορεί να βρίσκει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που γεννιούνται μέσα στα σφιχτικά πλαίσια που δουλεύουμε, σπουδάζουμε, προσπαθούμε να ζήσουμε με δικαιώματα. Εδώ, σας πω, της ΚΝΕ, ο λαός και η νεολαία της Λέσβου μπορούν να μαθαίνουν περισσότερες πληροφορίες για το διήμερό μας, να δηλώνουν συμμετοχή για το διήμερο, τις αθλητικές δραστηριότητες και τα δρόμενα και τις εκδηλώσεις. Το σύνθημα του φετινού διημέρου της ΚΝΕ είναι «Σε Ελλάδα και Τουρκία είναι ίδιος ο εχθρός, ΝΑΤΟ κυβερνήσει καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον». Και όχι τυχαία λοιπόν επιλέγεται ο φετινός προορισμός να είναι η Λέσβος, μιας και εδώ στην καρδιά του Αιγαίου διασταυρώνονται οι διαμάχες των υπεριαλιστών, ξετυλίγεται το ανθρώπινο δράμα των προσφύγων. Εδώ από τη Λέσβο χιλιάδες κατασκηνωτές μαζί με τον λαό και την νεολαία του νησιού θα βορτοφωνάξουμε ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας, δεν έχουμε κανένα λόγο να αφαγωνόμαστε για τα συμφέροντα των λίγων. Θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους χιλιάδες ξεριζωμένους, σε όλους τους λαούς που δοκιμάζονται από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μερά και δίψα για συζήτηση, συλλογικότητα, εθελοντική και σχεδιασμένη προσφορά, δημιουργία, άθληση και διασκέδαση είναι αυτά τα όμορφα και γερά υλικά από τα οποία χτίζεται κάθε χρόνο το Δήμερο της ΚΝΕ. Αυτά είναι άλλωστε τα υλικά που εμπνέουν χιλιάδες νέους να συμμετέχουν σε αυτό, που συναντιούνται στην πάλη για ένα νέο κόσμο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων, τον κόσμο της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό. Το φετινό Δήμερο πραγματοποιείται σε ξεχωριστές συνθήκες. Ολόκληρη τη χρονιά που μας πέρασε αγανακτήσαμε, νιώσαμε θυμό και αδικία. Δεν σταματάμε όμως να ζούμε και να τολμάμε. Όλοι εμείς που έχουμε κοινές ανησυχίες και ανάγκες και όνειρα για το μέλλον μας θα τις αναντηθούμε στο Δήμερο της ΚΝΕ, γιατί δίνει διέξοδο στον προβληματισμό, απαντώντας στα μεγάλα ερωτήματα που γεννιούνται στο μυαλό της νεολαίας για το αν μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, αν αυτός ο κόσμος όντως αλλάζει, για το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση που ζούμε σήμερα, για τον εγκλωβισμό προσφύγων στα νησιά. Με το περιεχόμενο των εκδηλώσεων του Δημέρου αναδεικνύουμε ότι οι νέοι έχουμε τη δύναμη, δεν μένουμε αμέτωχοι απέναντι σε όσα συμβαίνουν στις ζωές μας και στους άλλους λαούς. Στέλνουμε από την καρδιά του Αιγαίου ένα αγωνιστικό μήνυμα ενάντια στα τύμπανα πολέμου που ηχούν δυνατότερα στην περιοχή μας, με τους ανταγωνισμούς για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους ενέργειας. Τελικά τα κέρδη τους να οξύνονται όλο ένα και περισσότερο. Το Δήμερο της ΚΝΕ δίνει ανάσα σε όλους εμάς που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εμπόδια που υψώνει μπροστά μας το σύστημα. Στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε να μορφωθούμε, να δουλέψουμε αλλά και να ζήσουμε, η δίψα μας για δημιουργία, για να αθληθούμε, δεν χωράει στα στενά όρια του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που αναγκάζει εμάς και τις οικογένειές μας να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη για να ξεσκάσουμε, την ίδια στιγμή που πολλοί από εμάς νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα πλέον. Όπως κάθε χρόνο, ένα πλούσιο πρόγραμμα ετοιμάζεται. Δεκάδες μέλη, νέοι και φίλοι της ΚΝΕ, καλλιτέχνες, ιστορικοί συγγραφείς και πάρα πολλοί ετοιμάζουμε μεράκι τις πολύμορφες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο νησί, πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεγάλες συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, εκδρομές, αφιερώματα για την ιστορία του κόκκινου νησιού μας, αγώνες ποδοσφαίρου και beach volley. Είναι μονάχα λίγα από αυτά που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού διημέρου. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή, καθώς το φετινό πρόγραμμα του διημέρου
θα πραγματοποιηθεί με σημαντική συμμετοχή και ντόπιων καλλιτεχνών στο κομμάτι της μουσικής, στο τραγούδι, στο θέατρο και σε άλλα. Παίρνουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία σήμερα στην πλατεία Σαφούς για το σποτ της ΚΝΕ, που θα κάνουμε μερικά μικρά ουσιαστικά spoilers για τις μεγάλες και όμορφες εκδηλώσεις που ετοιμάζονται και πολλά άλλα. Το δήμερο Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Ιούνιου θα πραγματοποιηθούν στο σποτ εδώ της ΚΝΕ εκδηλώσεις αφιερωμένες στην 20η Ιούνιου, Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, αλλά και τις δύο μέρες. Εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν 7.30 ώρα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει. Την Παρασκευή θα γίνει συζήτηση για τον καλλιτεχνικό διαγωνισμό της ΚΝΕ με θέμα τον πόλεμο, την προσφυγιά και τον ρατσισμό που είναι σε εξέλιξη, ενώ θα ακολουθήσει παιχνίδι ερωτήσεων για τον πόλεμο για τους μαθητές και τους μικρούς μας φίλους. Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουμε δράση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και σε όλους τους λαούς που δοκιμάζονται από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και θα ακολουθήσει συζήτηση με νέους εργαζόμενους με θέμα η έκφραση της πραγματικής αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες. Όπου υπάρχουν φυλακές, είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με χορό και μουσική παρέα με τους RAD. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε και άλλες δραστηριότητες, καθώς και περιοδίες που θα πραγματοποιήσει το μεωκή οργάνωση της ΚΝΕ σε όλο το νησί. Τέλος, για δηλώσεις συμμετοχών στο διήμερο θα μπορούν να απευθύνονται και στο σποτ εδώ στην πλατεία Σαφούς, αλλά και στο email knelesvou@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ.